Λοιπόν, σήμερα ένα καλοκαιρινό βίντεο, μιας και είχαμε την ιδέα το καλοκαίρι να κάνουμε μια καρπουζάδα και παράλληλα σκέφτηκα να το καταγράψω κιόλας σε βίντεο για να σας δείξω τα κατορθώματά μας. Δεν είναι τίποτα συγκλονιστικό, ούτε καμιά φοβερή ανακάλυψη, απλά βγάλαμε το ζουμί από το καρπούζι και το ήπιαμε. Για να γίνει αυτό βέβαια, ακολουθήσαμε μια πολύ επιστημονική διαδικασία. Βάλαμε σε ένα ποτήρι από πάνω ένα χωνί για να πέφτει εύκολα μέσα το ζουμί και από πάνω βάλαμε μια σίτα τέλος πάντων για να κρατάει τα κουκούτσια και τυχόν ίνες που θα φεύγουν από το στύψιμο του καρπουζιού, καθώς θα στύβουμε την ψύχα από το καρπούζι δηλαδή. Οπότε έβγαζα λίγα λίγα τα κομμάτια μέσα από το καρπούζι, την ψύχα, δεν ξέρω ψύχα λέγεται αυτό το κόκκινο ή κάπως αλλιώς, τέλος πάντων αυτό το κόκκινο που ξέρουμε όλοι μέσα από το καρπούζι, και το έστειβα πάνω από το ποτήρι, περνούσε το ζουμί μέσα από τη σίτα, περνούσε μέσα από το χωνί, έπεφτε στο ποτήρι και λίγο λίγο γέμιζε το ποτήρι. Αυτή ήταν ουσιαστικά η διαδικασία. Μόλις γέμισε το ποτήρι, το κοιτάξαμε καλά, το βγάλουμε φωτογραφίες και μετά ασπροπάτο. Εντάξει, άλλοι έχω δει στην καρπουζάδα βάζουν και κάποια άλλα υλικά, νομίζω χυμό από λεμόνι. Εμείς το ήπιαμε καθαρά σκέτη καρπουζάδα, σκέτο ζουμί από καρπούζι. Τώρα, αν θα το ξανά έκανα αυτό, δεν θα το έκανα έτσι, γιατί παρατήρησα ότι με αυτή τη διαδικασία γίνεται λίγο χάλια ο τόπος γύρω γύρω, πιτσιλάει όπως το στίβει στο καρπούζι, πιτσιλάει και έχουμε διάφορα απρόοπτα περιφερειακά του ποτηριού. Οπότε σκέφτομαι ότι αν το ξανά έκανα αυτό θα καθάριζα πρώτα το καρπούζι, θα έπαιρνα όλη την ψύχα σε ένα μεγάλο τάπερ ή σε ένα μπολ μεγάλο κι αυτό, ή αν δεν υπάρχει μέσα μια κατσαρόλα στο κάτω κάτω. Κάτι μεγάλο τέλος πάντων, ένα μεγάλο σκεύος με ψηλά τυχώματα. Θα βάζα εκεί μέσα όλη την ψύχα του καρπουζιού, θα την έστειβα καλά, θα βγάζα έτσι το ότι απέμενε από την ψύχα και μετά αυτό το ζουμί θα το στράγγιζα πάλι μέσα από ένα κόσκινο, μια σίτα, θα το στράγγιζα για να πάρω σκέτο καθαρό το ζουμί χωρίς στερεά υπολείμματα. Νομίζω αυτό θα ήταν πιο άνετο και θα γίνονταν και διαδικασία πιο γρήγορη, γιατί έτσι πως έστειβα εγώ το καρπούζι σας είπα ότι πιτσιλούσε γενικά γύρω γύρω και δεν ήταν πολύ άνετη η διαδικασία. Αυτά με την καρπουζάδα, την δροσιά της να έχουμε στις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, και από εκεί και πέρα τα λέμε στο επόμενο βίντεο.